Πάμε τώρα στο πιο σεξι κορίτσι τη εβδομάδα. Θα δώσω εγώ αυτό τον τίτλο, την κορδέλα έτσι άτυπα. Πάμε στη Βόρεια Εύβοια που κάνει οικογενειακές ήρεμες διακοπές. Αυτό το κορίτσι κόλαφος. Με χιούμορ, με σεξινες, η Δάφνη Καραβοκύρη. Boom. Μα τι πρόλογος είναι αυτός, θεέ μου, τι πρόλογος είναι αυτός. Κανένας πρόλογος δεν είναι αντάξιό σου, Δάφνη μου, τι να πω. Τι μαύρισμα είναι αυτό, πραγματικά στο λέω, ζηλεύω πάρα πολύ το μαύρισμά σου. Και τι κορμί θα πω εγώ. Κάνουμε δουλίτσα, παιδιά, εδώ πέρα. Παιδιά, γίνεται δουλίτσα. Κάνουμε δουλίτσα, δεν αστειευόμαστε. Χαιρετίζω την υπέροχη παρέα σας που μας κρατάει στην τροφιά το καλοκαίρι και το κάνει ένα τσικ πιο όμορφο. Αλλά τσικ πιο όμορφο, θα έλεγα. Τι καλή που είσαι. Λοιπόν, κάτσε έτσι 40 λεπτά μέχρι το break. Κάτσε έτσι 40 λεπτά. Η εικόνα είναι ωραία. Μια χαρά, εμείς φεύγουμε τώρα. Έτσι πες. 18:54. Έλα να κάνουμε ένα σεξ. Είναι η ώρα τώρα. Είναι και η σήμανση που δεν μπορούμε να σου κάνουμε ερωτήσεις. Θέλω να σας δώσω. Ακούστε με, γιατί είστε μέσα σε ένα στούντιο. Να σας δώσω λίγο την ατμόσφαιρα από εδώ. Δώστε. Έχουν ξεκινήσει τα μελτέμια. Φυσάει πάρα πολύ. Λίγο απαλύνει αυτή την αίσθηση των 80 βαθμών Κελσίου που έχει εδώ. Θυμίζω κιόλας, παιδιά, ότι κάηκε το μέρος μας πριν από 3 χρόνια. Οπότε γενικά δεν υπάρχουν και πολλά δεντράκια. Ναι. Βέβαια, η φύση όπως και ο άνθρωπος έτσι επανακάμπτουν. Οπότε έχει βρει το δρόμο της. Έτσι, έτσι. Αλλά έχει. Έχει πολλά τζιτζίκια, πολλές τεράστιες ακρίδες. Α, ωραία, 50 αποχρώσεις του γαλάζιου. Αλλά γενικά είναι υπέροχο, οπότε θέλω να σας δώσω λίγο έτσι λίγη ατμόσφαιρα έβοιας. Λοιπόν, πρέπει να ξεκουραστείς, να φορτίσεις μπαταρίες και να καθαρίσεις το μυαλουδάκι σου το σκανδαλώδες. Γιατί νομίζω ότι εκτός ότι ετοιμάζεις διάφορα τηλεοπτικά που θα τα πούμε, ετοιμάζεις και συνέχεια στα εκπληκτικά sex podcast. Τι σκαρώνει αυτό το μυαλό. Κοίταξε να δεις, θέλω να είμαι λίγο πιο φρόνιμη φέτος. Όχι, δεν έχω. Τα sex podcast βέβαια συνεχίζουν κανονικά, γιατί έχουν γυριστεί δηλαδή. Καταλάβατε. Τα έκανες όλα μαζί. Σκέφτηκα πολύ μπροστά πέρσι το Σεπτέμβρη. Τώρα. Ναι, και γίνονται γυρίσματα, εξακολουθούν να γίνονται γυρίσματα. Τι έχουμε να περιμένουμε. Για να σας δώσω βέβαια, τώρα. Λοιπόν, έχουμε να περιμένουμε μία Χρύσα Κατσαρίνη, η οποία είναι χιουμοριστικά εκπαιδευτική, θα έλεγα, δεδομένου ότι η κοπέλα έχει βιώσει και 2 κακοποιητικές σχέσεις, οπότε είναι πολύ ειλικρινής, πολύ αληθινή. Το χιούμορ δεν λείπει από τη συνέντευξη, όπως δεν λείπουν έτσι και οι συμβουλές της προς τα άτομα τα οποία μπορεί να βιώνουν μία κακοποιητική σχέση και να μην το γνωρίζουν. Ναι. Ουσιαστικά δίνει και ορισμένες συμβουλές, κάποια red flags που θα μπορούσε κάποιος να αναγνωρίσει σε μια σχέση που φαινομενικά έχει μόνο αγάπη και καλοσύνη και φροντίδα. Άρα έρχεται Χρύσα Κατσαρίνη, έρχεται ένας Άκης Δίξιμος, ο οποίος βγαίνει λίγο από το ρόλο, βεβαίως, βγαίνει λίγο από το ρόλο του τραγουδιστή και του, έτσι, του πολιτισμικού εκπροσώπου του Δήμου Μοσχάτου. Και δεν τον έχουμε συνηθίσει πολύ, τον έχουμε συνηθίσει πολύ, ξέρεις, ισορροπημένο, πολύ ήπιο, πολύ χαμηλών τόνων, ναι. Τον Άκη. Παρέμεινε χαμηλών τόνων, παρόλα αυτά όμως δεν μπόρεσε να κρύψει το πόσο άτακτος έχει υπάρξει στο παρελθόν. Τι άλλο περιμένουμε, ένα Σταύρος Βίγκο, ο οποίος είναι αποκαλυπτικά, ναι βεβαίως, αποκαλυπτικά γλυκός και λίγο αλανιάρι το μου χαρακτήριζε. Ωραίο, ωραίο. Βεβαίως. Να σου πω, εγώ την πρόσκληση την έχω ακόμα εδώ, Εσύ δεν μου απάντησες ποτέ, δεν ξέρεις. Έχεις πρόσκληση. Θα έρθει τώρα σε λίγες εβδομάδες. Να είναι στον Άρα και το Summer School. Να γίνει τώρα Summer ταιριάζει, κατάλαβες. Όχι ρε παιδί μου, ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω. Πρέπει να μου ήρθεις. Πότε θες. Υπέροχο μου πλάσμα, πρέπει να έρθεις πριν τελειώσει η εκπομπή. Τώρα θα έρθει, την άλλη εβδομάδα εκεί θα είναι. Μόλις επιστρέψεις Αθήνα θα τα πούμε. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Από τα sex podcast που έχεις κάνει μέχρι τώρα, θέλω να μου πεις ποιος ή ποια ήταν, θεωρείς εσύ, ρε παιδί μου, το καλύτερό σου, το πιο sexy, το πιο αλανιάρικο, όπως είπες και εσύ. που έχουμε δει μέχρι τώρα, έτσι. Sexy, θα σου είμαι απόλυτα ειλικρινή. Γενικά, επειδή είμαι ερωτευμένη πολύ με τους ανθρώπους, γι' αυτό και αγαπώ πολύ τη δουλειά που κάνω, γιατί μου δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζω ανθρώπους σε διαφορετικά περιεχόμενα. Θα σου απαντήσω ότι ο καθένας είχε το δικό του sex appeal. Είτε αυτό είχε να κάνει με το χαρακτήρα του, είτε με την προσέγγιση του, είτε με τα όσα δεν είπε. Δηλαδή, εγώ είδα μια Κόνη Μεταξά που δεν γνώριζα, που ήταν τελείως out of the box. Ναι, ναι. Μια πολύ χαλαρή τύπισσα, πολύ ειλικρινής, πολύ αυθόρμητη. Είδα ένα Μάκη Παπασημακόπουλο μυστηριώδη. Είδα ένα Σταύρος Βίγκο
πολύ γλυκό και πολλούς άλλους. Ο Γκάνος, ο Τρίφωνας Σαμαράς. Ο Λάμπρος μας. Ο πιο αδιάφορος ήταν ο Λάμπρος. Εγώ ήμουν γλυκά ξενέρωτος. Το στριδάκι μου. Το στριδάκι. Α, το στριδάκι. Τέλειο αυτό. Αφροδισιακό όμως το στριδάκι. Στο επόμενο θα είμαι καλύτερος, είπες. Δάφνη, άκουσε με λίγο. Δώσ' του σε παρακαλώ μία ευκαιρία πάλι. Θα έρθει πολύ καλύτερο στο επόμενο σεξ podcast. Είσαι πολύ καλή, Μάρτζη. Το ξέρω, τι να κάνω. Μία ευκαιρία δίνεται, τέλος. Δάφνη μου... Ο Γλύκας, ξέρετε τι έπαθε ο Λάμπρος. Α, για πες. Ήρθε και μέχρι να αρχίσει να χαλαρώνει, είχε τελειώσει το podcast και είπα να μην το τραβήξω. Είναι ο Λάμπρος μου. Δεν γίνεται. Ευχαριστώ, κοριτσάκι μου, να είσαι καλά. Καμιά φορά τα podcast αργούν να τελειώσουν καμιά φορά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να σου πω, πριν κάνεις την τελειότερη βουτιά των αιώνων που θα τη δούμε, ναι, θέλω να μου πεις σε 10 δευτερόλεπτα, κάντε και 20, αν τηλεοπτικά θα σε δούμε κάπου. Γιατί το όνομά σου το διαβάζω παντού. Έτσι ακούγεται. Σε θέλουνε, σε ζητάνε. Ακούγονται πολλά και διάφορα. Νομίζω ακούγεται και η επιθυμία μου μαζί, έτσι από το σύμπαν. Ότι φέτος θα ήθελα πολύ να είμαι κομμάτι αυτού που αγαπώ και αυτό που αγαπώ είναι τηλεόραση. Και? Δεν έχει γίνει κάποια επίσημη συζήτηση ακόμα. Okay. Πιστέψτε με, μόλις έχω το οτιδήποτε θα το μοιραστώ μαζί σας, γιατί θα είμαι πολύ χαρούμενη αν συμβεί. Οπότε αυτό μπορώ να πω για την ώρα, και ότι είναι κάτι που το θέλω πολύ. Και με τιμά που υπάρχει αυτό το σούσουρο γύρω από το όνομά μου, γιατί σημαίνει ότι κάτι κάνω καλά. Στο ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να πάνε όλα καλά και να γίνει αυτό που θες και να σε ακούσει και το σύμπαν. Λοιπόν, μια βουτιά και να σου στείλουμε τα φιλιά μας. Και ξεμάτιασμα. Λοιπόν, ακούστε λίγο, βγάζετε τα ακουστικά για να κάνω τη βουτιά σας φιλό. Σας θέλω τεράστια αγκαλιά. Φιλάκια, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Γεια. Φιλάκια, full screen, παιδιά, 60 ίντσες βουτιά. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Πάρα πολύ.